Νέο πονοκέφαλο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελούν οι αντικειμενικές αξίες που ανακοινώθηκαν, σηματοδοτώντας αλυσιδωτές αλλαγές στην αξία των ακινήτων αλλά και στη φορολόγησή τους παρά τις διαβεβαιώσεις. Οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόζονται για να πλησιάσουν τις εμπορικές αξίες με τρόπο διαφανή και σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Στην κλίμακα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις αναζώνησης συγκαταλέγονται η Νέα Αλικαρνασσός με 38% και η Χερσόνησος με το ηλικιώδες ποσοστό του 75%. Για αύξηση δυσανάλογη με την πραγματικότητα στην περίπτωση της Νέας Αλικαρνασσού κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, ενώ οι τιμές στην περιοχή της Χερσονήσου είναι ήδη πολύ υψηλές, όπως επισημαίνει. Ήδη στη Χερσόνησο οι αντικειμενικές αξίες είναι αρκετά υψηλές. Επίσης, στην Αλικαρνασσό είναι ένα προάστιο που αυτή τη στιγμή, όπως είναι με τη λειτουργία του αεροδρομίου, οι εμπορικές αξίες δεν είναι αρκετά μεγάλες. Άρα, σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Η μεταρρύθμιση ξεφεύγει από τα δεδομένα του παρελθόντος σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς η αύξηση της αντικειμενικής αξίας δεν σημαίνει και αύξηση στον έμφυα, όπως θέλησε να διαβεβαιώσει ο Χρήστος Ταϊκούρας. Οι όποιες μεταβολές και οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του ένφια, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών. Την προσομοίωση εκαθάρισης του έμφυα του 2018 με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν καθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα, είτε με οριακή αύξηση έως 50 ευρώ. Να μειωθούν οι συντελεστές του συγκεκριμένου φόρου, οι συντελεστές φορολόγησης του έμφυα, για να έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή μείωση. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις σουδόλως λειτουργούν καθησυχαστικά, καθώς οι τιμές ζώνης επηρεάζουν τον υπολογισμό 30 άλλων φόρων, σύμφωνα με τον Κώστα Αράπογλου. Αυξάνονται 30 ειδών διαφορετικοί φόροι, από τους οποίους το κράτος, μάλλον η ίσπραξη των οποίων στηρίζεται στις αντικειμενικές αξίες.